Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαιοι και σώνας των αιώνων. Αμήν. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησας τους μαθητάς τη Επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Βεβαιωθέντων αυτόν διά της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Σήμερα το κεφάλαιο που με τη χάρη του Θεού θα αναλύσουμε έχει τίτλο «Για την προσωπική σχέση του ανθρώπου με τον προσωπικό Θεό». Είναι βέβαια, όπως συνήθως, από το βιβλίο «Ο Άγιος Σουλανός» του πατρός Σοφρονίου. Ο Κύριος είπε στον Πόντιο Πιλάτο «Εις τούτο ελήλθα εις τον κόσμον, ή να μαρτυρήσω τη αληθεία». Γι' αυτό δηλαδή ήρθα στον κόσμο, για να μαρτυρήσω την αλήθεια. Ο Πιλάτος απάντησε με σκεπτικισμό. Τι εστί είναι αλήθεια? Τι είναι η αλήθεια? Τι είναι αλήθεια? Και πεπισμένος πως δεν υπάρχει καμιά απάντηση σε αυτό το ερώτημα, δεν περίμενε να του δώσει απάντηση ούτε ο Χριστός, αλλά εξήρθε προς τους Ιουδαίους. Ο Πιλάτος είχε δίκιο. Στο ερώτημα «Τι» με κεφαλαίο «Εστίν αλήθεια», αν εννοείς την έσχατη αλήθεια που αποτελεί το θεμέλιο της όλης υπάρξης του κόσμου, δεν υπάρχει απάντηση. Αν όμως ο Πιλάτος, εννοώντας την αρχή αλήθεια ή την αυτοαλήθεια, με κεφαλαίο το Α, αρχή αλήθεια και αυτοαλήθεια, που δηλαδή είναι ο ίδιος ο Χριστός μας, αν το είχε καταλάβει αυτό και έκανε το ερώτημα όπως πρέπει, τι σε στην η αλήθεια, όχι τι εστίν, αλλά τι, ποιος δηλαδή είναι η αλήθεια, τότε θα έπαιρνε απάντηση. Θα άκουγε από τον Χριστό ότι εγώ είμαι η αλήθεια. Γιατί η αλήθεια είναι πρόσωπο, είναι ο Θεός και δεν είναι ένα πράγμα, μια ιδέα, κάτι αφηρημένο. Η απάντηση θα ήταν αυτό που λίγο πιο πριν, κατά το μυστικό δείπνο, προβλέποντας και το ερώτημα του Πιλάτου, έλεγε ο Κύριος στους αγαπημένους του μαθητές και δι' αυτό σε όλο τον κόσμο: «Εγώ είμαι η αλήθεια». Κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε προλέγει και προφητεύει και προλαμβάνει τον Πιλάτο ο Κύριος εκεί στο μυστικό δείπνο και δίνει την απάντηση, αν μπορούμε να την πούμε αυτή, αν δεχόταν τη σωστή ερώτηση, αλλά δεν δέχτηκε τη σωστή ερώτηση, ρωτήθηκε τι εστίν και όχι τι εστίν. Και δυστυχώς και σήμερα οι άνθρωποι, και εμείς δηλαδή πολλές φορές, πέφτουμε στην παγίδα να ψάχνουμε την αλήθεια ως κάτι αφηρημένο, σε μια ιδέα. Ενώ η αλήθεια είναι ο Χριστός. Και ό,τι είναι εν Χριστώ, αυτό είναι αληθινό. Οι εκπρόσωποι της επιστήμης και της φιλοσοφίας συχνά θεωρούν τους χριστιανούς ονειροπόλους, λέει ο πατήρ Σοφρόνιος, χωρίς βάθος. Ενώ για τον εαυτό τους έχουν τη γνώμη πως πατούν σε στέρεη βάση και γι' αυτό αυτοαποκαλούνται θετικιστές. Τους χριστιανούς, τους πιστούς, τους θεωρούν ότι πετάνε στα σύννεφα. Δεν έχουν στέρεη βάση στη σκέψη τους και στη ζωή τους, όπως οι ίδιοι, οι οποίοι πατούν γερά πάνω στη λογική. Κατά παράδοξο τρόπο δεν αντιλαμβάνονται τον αφηρημένο χαρακτήρα που έχει το τι τους, το τι εστίν αλήθεια. Είναι κάτι αφηρημένο. Δεν καταλαβαίνουν πως η αλήθεια, με κεφαλαίο α, η συγκεκριμένη, η απόλυτη, μπορεί να είναι μόνο της. Κάποιος δηλαδή, και αυτός ο κάποιος είναι ο Θεός, και σε καμιά περίπτωση τι, κάτι δηλαδή.
γιατί η αλήθεια δεν είναι ένας θεωρητικός τύπος ή μια αφηρημένη ιδέα, αλλά η αυτοζωή, το εγώ ημί, που είπε ο ίδιος ο Κύριος. Και πράγματι, αυτό που υπάρχει αληθινά και πραγματικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο Θεός. Και αυτός είναι που δίνει ζωή και ύπαρξη στο σύμπαν, στα πάντα. Επομένως, αυτός είναι η αλήθεια. Στα αλήθεια, τι πιο αφηρημένο υπάρχει από την αλήθεια του τι, και αυτή τη μεγάλη παραδοξότητα τη βλέπουμε σε όλη την ιστορική πορεία της ανθρωπότητας μετά την πτώση του Αδάμ. Ο Αδάμ και οι απόγονοι του, όλοι εμείς, κάνουμε το ίδιο λάθος. Ψάχνουμε την αλήθεια ως κάτι το αφηρημένο, ως μία ιδέα. Και την ψάχνουμε με τη λογική. Γοητευμένη από το λογικό της, η ανθρωπότητα ζει σε μία νάρκωση. Γιατί βέβαια όταν ψάχνεις την αλήθεια στο αφηρημένο, στο τι, δεν βρίσκεις το τις, τον Θεό. Οπότε είσαι σε μία νάρκωση και σε μία φυσικά πλάνη. Έτσι, όχι μόνο η θετική επιστήμη, εντός εισαγωγικών η λέξη θετική, και η φιλοσοφία θέτουν στον εαυτό τους το ερώτημα «Τι εστί είναι αλήθεια?», αλλά ακόμα και στη θρησκευτική ζωή της ανθρωπότητας παρατηρείται η ίδια μεγάλη απάτη. Το ίδιο και εκεί οι άνθρωποι ακολουθούν την ολισθηρή οδό της αναζητήσεως της αλήθειας του «Τι». Δηλαδή, τι θέλει να πει ο πατήρ Σοφρόνιος, αν τον κατανοούμε σωστά, ότι και μέσα στη θρησκευτική ζωή, στην πνευματική ζωή, υπάρχει αυτή η παγίδα. Δηλαδή να ψάχνουμε την αλήθεια ως κάτι το αφηρημένο και όχι ως ένα πρόσωπο. Να μην προσπαθούμε δηλαδή να έχουμε προσωπική σχέση με τον Χριστό. Να γνωρίσουμε τον Χριστό ως πρόσωπο δηλαδή. Γιατί αυτός είναι η αλήθεια. Και ψάχνουμε να βρούμε μια αφηρημένη αλήθεια. Κάτι το καλό, ας πούμε. Το λογικό υποθέτει πως αν γνωρίσει κανείς τη ζητούμενη αλήθεια του τι, θα κατορθώσει να γίνει κάτοχος μαγικής δυνάμεως και ελεύθερος κυρίαρχος του όντος. Νομίζουμε ότι όλο έγκυται σε αυτό, στο να συλλάβουμε το τι είναι αλήθεια, αντί να επιδιώκουμε να γνωρίσουμε τον ίδιο τον Χριστό. Μπαίνοντας στο λαβύρινθο των λογικών αναζητήσεων, στον χώρο της θρησκευτικής ζωής, ο άνθρωπος πέφτει αναπόφευκτα στην πανθεϊστική κοσμοθεωρία. Πανθεϊσμός είναι αυτή η θρησκεία που θεωρεί ότι ο Θεός είναι τα πάντα. Τα πάντα είναι Θεός. Έτσι, και αυτό το πρεσβεύουν κατεξοχήν οι ανατολικές θρησκείες. Και εσύ είσαι Θεός και όλα είναι Θεός και κομμάτια του Θεού. Κάθε φορά που ο θεολογός νους αποτολμά να γνωρίσει την αλήθεια για το Θεό με τη δύναμή του, είτε το καταλαβαίνει είτε όχι, ξαναπέφτει μοιραίος στο ίδιο λάθος στο οποίο είναι βυθισμένες η επιστήμη με την αιτιοκρατία της. Αιτιοκρατία είναι η φιλοσοφική θεωρία που λέγει ότι τα ίδια αίτια έχουν πάντα τα ίδια αποτελέσματα. Αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Βλέπουμε, ας πούμε, ο Θεός ενεργεί, μας δίνει τη χάρη Του, αλλά αυτή η χάρη του Θεού δεν έχει το ίδιο αποτέλεσμα σε όλους τους ανθρώπους, ανάλογα με το πώς θα το δεχτεί ο άνθρωπος. Οπότε δεν ισχύει η αιτιοκρατία, ότι τα ίδια αίτια έχουν πάντα τα ίδια αποτελέσματα. Ένας παίρνει τη χάρη του Θεού ως φως, ο άλλος την εισπράττει ως φωτιά, γιατί ακριβώς δεν αγαπάει τον Θεό. Εξαρτάται λοιπόν και από το αυτεξούσιο του ανθρώπου, από την ανθρώπινη ελευθερία, στο πώς θα ενεργήσει και τι αποτέλεσμα θα έχει η χάρη του Θεού στον άνθρωπο. Επομένως, και η αιτιοκρατία δεν ισχύει, και μάλιστα δεν ισχύει και στη φυσική επιστήμη ακόμα. Έχει καταρριφθεί η αιτιοκρατία με το νόμο της απροσδιοριστίας κλπ. Που δεν μπορούν οι επιστήμονες να μας πούνε με ασφάλεια τη θέση ενός σωματιδίου κάθε στιγμή. Έτσι, όλα αυτά έχουν καταρριφθεί και στη φυσική επιστήμη. Δεν υπάρχει λοιπόν αιτιοκρατία. Η φιλοσοφία επίσης λέγει με τον ορθολογισμό της
και ο πανθεϊσμός, στην αναζήτηση δηλαδή και στη θεωρία της αλήθειας του τι. Πέφτουν σε αυτό το λάθος όλοι αυτοί. Ψάχνουν την αλήθεια στο τι είναι αλήθεια και όχι στο τις. Η αλήθεια τις δεν γνωρίζεται με τη λογική πορεία. Ο Θεός τις γνωρίζεται μόνο με την κοινωνία υπάρξεως, δηλαδή μόνο με την αποκάλυψη με το Άγιο Πνεύμα. Αυτό υπογράμμιζε συνεχώς ο Γέροντας Σιλωανός. Έτσι είναι αυτό που μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, ότι η λογική, η διάνοια, η σκέψη, ο εγκέφαλος είναι ένα όργανο για να βλέπει ο άνθρωπος, να ακούει, να μπορεί να τοποθετείται μέσα στο περιβάλλον, το υλικό περιβάλλον, και όχι για να γνωρίσει τον Θεό. Ο Θεός γνωρίζεται ή μάλλον αποκαλύπτεται στον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος καθαρίσει την καρδιά του. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, μακάρι καθαρεί την καρδιά, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται. Ο τρόπος δηλαδή για να γνωρίζει κανείς ο Θεός δεν είναι διά της λογικής, αλλά διά της καθάρσεως, του φωτισμού και της θεώσεως, της καθάρσεως της καρδίας. Οπότε υπάρχει η κοινωνία με την αυτοαλήθεια που είναι ο Θεός, ο οποίος αποκαλύπτεται στον άνθρωπο και δεν ανακαλύπτεται από τον άνθρωπο διά της λογικής. Όσο ο άνθρωπος προσπαθεί να ανακαλύψει το Θεό διά της λογικής, τότε πέφτει στον πανθεϊσμό, όπως μας είπε προηγουμένως. Δηλαδή, μπερδεύει τον αληθινό Θεό με ψεύτικους θεούς, με τα είδωλα, με τα όντα, με τα κτίσματα. Και κάνει Θεό το χρήμα, κάνει Θεό τις ειδονές, κάνει Θεό τα μπράβο των ανθρώπων, κάνει Θεό τον ίδιο τον εαυτό. Ο ίδιος ο Κύριος λέγει σχετικά τα εξής: «Εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει, και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν ελευσόμεθα, και μονήν παρ' αυτόν ποιήσομεν». «Εάν κάποιος με αγαπάει, θα τηρήσει το λόγο μου», λέει ο Χριστός, «και ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει», και εννοείται αφού ο πατέρας και εγώ και το Άγιο Πνεύμα, γιατί η Τριάδα είναι αχώριστη, και ό,τι ενεργεί ο πατήρ, το ενεργεί και ο Υιός και το ενεργεί και το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και λέγει στη συνέχεια, ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα. Δεν θα έρθει μόνο ο πατέρας, θα έρθω και εγώ, θα έρθει και το Άγιο Πνεύμα. Και μονήν παρά αυτό ποιήσομεν. Και θα κάνουμε διαμονή μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή θα κατοικήσουμε μέσα του, οπότε θα του γνωριστούμε, θα το αποκαλυφθούμε. Ο παράκλητος, το πνεύμα του Άγιον, ο πέμψει ο πατήρ εν το ονόματί μου, εκείνος διδάξει μας πάντα. Και μετά το Άγιο Πνεύμα θα μας αποκαλύψει τον Τριαδικό Θεό. Η Ορθόδοξη ασκητική πείρα απορρίπτει την οδό των αφηρημένων θεωριών ως λανθασμένη. Αυτό ακριβώς το οποίο δίδασκε ο Βαρλάμ και με τον οποίο συγκρούστηκε ο Άγιος ο Παλαμάς, διότι ακριβώς ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς έλεγε την Ορθόδοξο οδό, δίδασκε την Ορθόδοξη οδό θεογνωσίας, που είναι η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση. Ενώ ο Βαρλάμ δίδασκε την οδό δια της λογικής, δια των αριστοτελικών λογισμών, συλλογισμών, ότι ο άνθρωπος μπορεί να προσεγγίσει και να γνωρίσει τον Θεό. Αυτό όμως είναι λανθασμένο. Όποιος κρατά τις σκέψεις για τον Θεό στα πλαίσια της αφηρημένης θεωρίας, του αγαθού με κεφαλαίο, του ωραίου, της αιωνιότητας, της αγάπης και τα όμοια, βρίσκεται σε απατηλή οδό. Επίσης, όποιος απλώς και μόνο ξεφορτώνεται όλες τις εμπειρικές εικόνες και έννοιες, και αυτός δεν γνώρισε ακόμα την αληθινή οδό. Προσέξτε αυτό το σημείο. Οι Ανατολικοί με αυτό που κάνουν τον διαλογισμό καθαρίζουν τη διάνοιά τους από τις διάφορες έννοιες, από τις διάφορες εικόνες κλπ, από τους λογισμούς. Αλλά δεν έχουν τίποτα να βάλουν μέσα, γιατί δεν επικαλούνται τον αληθινό Θεό, επικαλούνται δαιμόνια. Οπότε μένει κενός ο νους τους, η διάνοιά τους. Γι' αυτό λέει εδώ ο Άγιος ο Πατήρ Σοφρόνιος, δεν είναι αυτός ο δρόμος, απλώς να αδειάσεις από όλους τους λογισμούς. Ούτε φυσικά να σκέφτεσαι τον Θεό ως κάτι αφηρημένο, κάτι πολύ ωραίο, κάτι πολύ αγαθό, αιώνιο κλπ. Δεν είναι αυτό.
Η ορθόδοξη ενόραση του Θεού δεν είναι αφηρημένη θεωρία του αγαθού, της αγάπης κτλ. Δεν είναι όμως ούτε απλή απαλλαγή του νου από όλες τις εικόνες και τις έννοιες. Αυτό μπορεί να το κάνει ο άνθρωπος με τη δύναμή του, ας το πούμε, την φυσική που του έχει δώσει ο Θεός, όπως το κάνουν οι Ανατολικοί, αλλά θα πρέπει μετά ο ίδιος ο Θεός να έρθει στον άνθρωπο, εφόσον τον ζητήσει ο άνθρωπος όμως, γιατί ο Θεός δεν έρχεται χωρίς να του το επιτρέψουμε, τότε μόνο γνωρίζει ο άνθρωπος τον Θεό, όταν έρθει ο Θεός και του αποκαλυφθεί. Η αληθινή θεωρία δίνεται από τον Θεό με τον ερχομό του Θεού στην ψυχή. Τότε ο άνθρωπος γνωρίζει τον Θεό και θεωρεί τον Θεό, όταν του αποκαλυφθεί ο Θεός. Τότε η ψυχή ενορά τον Θεό και βλέπει πως αυτός αγαπά, είναι αγαθός, μεγαλοπρεπής, αιώνιος, βλέπει το υπερκόσμιο και το υπερβατικό του. Αλλά όχι πλέον ως κάτι το αφηρημένο, αλλά ως κάτι το πολύ συγκεκριμένο και προσωπικό, το οποίο το αποκαλύπτεται μέσα στην καρδιά του. Ποτέ δεν θα μπορέσουμε να μεταδώσουμε με λόγια στον αναγνώστη αυτό που μας θάμπωνε όταν συνομιλούσαμε με τον Γέροντα, εννοεί με τον Άγιο Σιλωνό. Παρόλη την απλότητα και την πραότητα της ομιλίας του, ο λόγος του ήταν δραστικός, ως λόγος που βγήκε από βαθιά πείρα, ως λόγος γνήσιου φορέως του Πνεύματος της ζωής, του Αγίου Πνεύματος. Μιλούσε ο Άγιος Σιλωνός ως εμπειρία νέχων. Η εμφάνιση του Χριστού στον Άγιο Σιλωνό ήταν προσωπική συνάντηση, με την οποία η στροφή του προς τον Θεό απέκτησε βαθιά προσωπικό χαρακτήρα. Στην προσευχή του συνομιλούσε με τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο. Το αίσθημα του προσωπικού Θεού καθαρίζει την προσευχή από τη φαντασία και τους αφηρημένους συλλογισμούς, μεταφέροντας τα πάντα σε ένα αόρατο κέντρο ζωντανής εσωτερικής κοινωνίας. Όπως να συνομιλούμε με έναν άνθρωπο συγκεκριμένο και φεύγει κάθε φαντασία και κάθε θα λέγαμε αφηρημένο συλλογισμός, αφού έχουμε μπροστά μας το συγκεκριμένο πρόσωπο, έτσι και όταν γίνει αυτή η προσωπική συνάντηση με τον Χριστό. Συγκεντρωμένη προς τα μέσα η προσευχή πάβει να είναι έκκληση προς το διάστημα. Δεν είναι μια αφηρημένη δηλαδή φωνή προς το διάστημα, προς το σύμπαν η προσευχή, αλλά είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, που απευθύνεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο «ον», σε ένα πρόσωπο που είναι ο Θεός. Η προσευχή λοιπόν δεν είναι μία έκκληση προς το διάστημα και ο νους γίνεται όλος προσοχή και ακοή, επικαλούμενος το όνομα του Θεού και λέγοντας «Πατέρα», «Κύριε» και τα άλλα, ο Άγιος βρισκόταν σε τέτοια κατάσταση για την οποία ουκ εξών ανθρώπων λαλήσει. Δεν μπορεί να μιλήσει άνθρωπος. Όποιος όμως δοκίμασε προσωπικά την παρουσία του ζωντανού Θεού, μόνο αυτός θα το καταλάβει αυτό. Έτσι, γιατί ο Θεός, όπως λέγαμε όταν αναλύαμε την πατερική θεολογία του πατρός Ιωάννου του Ρωμανίδη, ο Θεός δεν γνωρίζεται εγκεφαλικά αλλά εμπειρικά. Και επειδή ο Θεός είναι άπειρος, δεν μπορούμε να τον περιγράψουμε. Δεν κλείνεται μέσα σε λόγια κτιστά, όπως είναι τα δικά μας λόγια, σε ανθρώπινα λόγια. Δεν υπάρχουν λόγια, δεν υπάρχει γλώσσα για να περιγράψει το Θεό και τις καταστάσεις τις θεϊκές, τις εμπειρίες του Θεού. Γι' αυτό λέει εδώ και ο πατήρ Σοφρόνης, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι ζούσε ο γέροντας, παρά μόνο αν το έχουμε ζήσει κι εμείς. Μια και προσεγγίσαμε κάπως τολμηρά το θέμα της προσευχής, πρόσωπο προς πρόσωπο, αναγκαζόμαστε να δώσουμε ορισμένες επιπλέον εξηγήσεις σχετικές με αυτή την πλευρά της εν Θεώ ζωής μας. Το έσχατο στάδιο της αποκαλύψεως είναι η αποκάλυψη του προσωπικού υποστατικού Θεού. Όταν δοθεί στον άνθρωπο και αποκτήσει γνώση βίωμα αυτού ακριβώς του προσωπικού Θεού, τότε εισέρχεται και ο ίδιος στο σωστό δρόμο για την πραγματοποίηση της προσωπικής υποστατικής αρχής.
και η προσευχή του παίρνει άλλο χαρακτήρα που ξεφεύγει από τα όρια του πρόσκαιρου και του υλικού. Όταν ο άνθρωπος γνωρίζει τον Θεό προσωπικά, τότε και η προσευχή του παίρνει, λέει, το σωστό δρόμο. Και τότε και ο ίδιος μπαίνει στο σωστό δρόμο για να πραγματοποιήσει τη δική του υποστατική αρχή. Ποια είναι η υποστατική μας αρχή? Το κατ' εικόνα και το καθομοίωση. Ότι έχουμε δηλαδή την εικόνα του Χριστού και ο προορισμός μας είναι να ομοιάσουμε στον Χριστό. Κατά πάντα πλην της κατουσίαν ταυτότητος. Στην υποστατική του διάσταση ο άνθρωπος είναι πριν απ' όλα και πάνω απ' όλα εικόνα και ομοίωση του Θεού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό είναι ο άνθρωπος. Είναι εικόνα και ομοίωση, κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού πλασμένος. Σε αυτή την υποστατική αρχή ανήκει κυρίως η αιωνιότητα. Όταν αναδύεται η υπόσταση του ανθρώπου, τότε ο άνθρωπος που συνήθως έχει πείρα από την περιορισμένη ατομικότητά του, αισθάνεται ενεργός να εισάγεται στη Θεία αιωνιότητα. Και ο χρόνος, παύλα αιώνας, τελειώνει για αυτόν. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος αρχίζει να πραγματοποιεί την υποστατική του αρχή, να πηγαίνει δηλαδή από το κατ' εικόνα, το οποίο είναι δεδομένο στον άνθρωπο, είναι το νοερό και το αυτεξούσιο. Να πηγαίνει από το νοερό και από το κατ' εικόνα στο καθομοίωση, αυτό το κάνει όταν ο άνθρωπος γνωρίζει τον Θεό. Μπαίνει στο δρόμο της εκπλήρωσης του προορισμού του. Και όταν το κάνει αυτό, όταν σιγά σιγά δηλαδή ομοιούται με τον Θεό, τότε ξεφεύγει από τα όρια του χρόνου, του κτιστού χρόνου στον οποίο ζούμε τώρα, του παρόντος αιώνος, και μπαίνει στα όρια της αιωνιότητας, μπαίνει στο χώρο, στο χρόνο του Θεού. Και αυτό συμβαίνει βεβαίως γιατί μπαίνει μέσα στην ενέργεια του Θεού, στη Θεία Χάρη. Μπαίνει μέσα στο Θεό δηλαδή, για τον οποίο δεν υπάρχει ο χρόνος, δηλαδή υπερβαίνεται, δεν υπάρχει ο χρόνος, ο Θεός δεν ζει σε αυτό το χρόνο που ζούμε εμείς, στο κτιστό χρόνο, δεν υπάρχει χρόνος για τον Θεό. Οι Απόστολοι με την αποκάλυψη της Θείας Υποστάσεως του Λόγου που τους δόθηκε, παρότι έμεναν ακόμα στη γη, πνευματικά έμεναν στην αιωνιότητα. Ζούσανε δηλαδή την αιωνιότητα, παρόλο που ήταν ακόμα στη γη. Και αυτό ακριβώς προκαλούσε σε αυτούς τα ξένα ρήματα, τα ξένα δόγματα, την ιδιόμορφη γλώσσα, τις έννοιες, τα αισθήματα. Αυτά που θα ακούσουμε και στα τροπάρια την ημέρα της Πεντηκοστής. Αυτά τα ξένα, τα παράξενα για τον άνθρωπο του παρόντος αιώνος, του απατεώνους, τα λαλεί και τα ακούει ο άνθρωπος, όταν ενώνεται, όταν προχωρεί στην πραγματοποίηση της υποστατικής του αρχής, δηλαδή ομοιούται με τον Θεό. Μία ημέρα παρά Κυρίο ως χίλια έτη και χίλια έτη ως ημέρα μία. Εγγράφει δε προς νοθεσίαν ημών εις ους τα τέλη των αιώνων κατήντησεν, λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους. Ζει δηλαδή ο χριστιανός, ο πραγματικά άνθρωπος του Θεού που ομοιούται με τον Χριστό, τα τέλη των αιώνων. Ζει αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος στη Δευτέρα Καθολική του Επιστολή, μία ημέρα Κυρίως χίλια έτη και χίλια έτη ως ημέρα μία. Ζει την αιωνιότητα. Ζει πάλι αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του Καθολική Επιστολή, ελυτρώθητε τιμίω αίματι ως αμνού αμμού και ασπήλου Χριστού, προεγνωσμένου μεν προκαταβολής κόσμου, φανερωθέντος δε επεσχάτων των χρόνων δι' ημάς. Ζει μέσα στην αιωνιότητα, μέσα στην απειρία του Θεού. Εξελέξατο ημάς προκαταβολής κόσμου. Ζει και αυτό το πράγμα, ότι είναι εκλεγμένος ο άνθρωπος προκαταβολής κόσμου από τον Χριστό. Είναι μεγαλείο αυτό το πράγμα και μόνο να το σκεφτούμε ότι ο Θεός μας έχει διαλέξει πριν ακόμα φτιάξει τον κόσμο για να γίνουμε μέλη της Εκκλησίας Του, μέλη του σώματός Του. Ποια έννοια έχουν οι λέξεις έσχατη χρόνη, τα τέλη των αιώνων?
ή τι σημαίνει το λεγόμενο στη λειτουργία «και την βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσαν» που λέμε στην Αγία Αναφορά, ή αυτό που λέμε «είδομε της Αναστάσεώς σου των τύπων, ενεπλήστημεν της ατελευτήτου σου ζωής» στην ευχή του Σκευοφυλακίου στη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά ότι πλέον έχει υπερβαθεί ο χρόνος και ο άνθρωπος ζει μέσα στην αιωνιότητα. Η ευαγγελική αντίληψη για το χρόνο είναι διαφορετική από την ιδέα του χρόνου που υπάρχει στον Νεύτωνα και στον Αϊνστάιν ή στους φιλοσόφους και στους γνωσιολόγους των διαφόρων τύπων. Έξω από τη Θεία αιωνιότητα δεν υπάρχει χρόνος και δεν μπορεί να υπάρξει. Όπως δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρξει τρισδιάστατος χώρος έξω από τη Θεία απειρία που συμπεριλαμβάνει μέσα της τα πάντα. Δηλαδή όλα είναι μέσα στον Θεό και αυτός ο χρόνος ο παρόν, ο απατεών αιώνας, είναι μέσα στην απειρία του Θεού, όπως και ο χώρος στον οποίο ζούμε. Όταν με το νου μας βυθιζόμαστε στη σκέψη ή αν θέλετε στη θεωρία του άπειρου χώρου και του ατέλειου του χρόνου, που μένουν πάντα ασαφείς και μας προξενούν κατάπληξη, τι θα πει άπειρος χώρος και άπειρος χρόνος, τότε κάθε γεγονός, έστω και κοσμικό, θεωρείται σαν να μετεωρίζεται στο μηδέν και τίποτε δεν μπορεί να καθορίσει απόλυτα το χώρο ή το χρόνο του γεγονότος του πράγματος. Κάθε τι δηλαδή που γίνεται, θα λέγαμε, μέσα στην αιωνιότητα του χώρου και του χρόνου, είναι σαν κάτι τίποτε, σαν το μηδέν. Και επομένως ο άνθρωπος στέκεται πάνω από τα γεγονότα που του συμβαίνουν τα καθημερινά. Δεν υπάρχουν ούτε ημερομηνίες, ούτε τόποι, αλλά τα πάντα γίνονται σχετικά. Όλοι μας κληθήκαμε εκ του μη όντως και ζούμε μέσα στα όρια της επίγειας υπάρξεως, στα δεσμά του σχετικού χρόνου και του σχετικού χώρου μας. Για το πνεύμα του ανθρώπου τα πλαίσια αυτού του κόσμου είναι στενά, απελπιστικά στενά. Ένας άνθρωπος που δεν έχει βρει τον Θεό πνίγεται μέσα σε αυτόν τον πολύ πολύ μικρό χρόνο της ζωής του, της επίγειας ζωής του, που μπορεί να είναι και πολύ σύντομος, και πνίγεται και στα στενά όρια του χώρου. Ενώ ο άνθρωπος του Θεού υπερβαίνει αυτό το χώρο και το χρόνο και ζει στην αιωνιότητα από τώρα. Για το πνεύμα του ανθρώπου, του μη αναγεννημένου πνευματικά, τα πλαίσια αυτού του κόσμου είναι στενά και ασφυκτικά και απελπιστικά. Πέρα όμως από τα όρια αυτής της απόγνωσης, αρχίζει προσευχή άλλης εντάσεως, άλλων διαστάσεων, προσευχή παρελπίδα επελπίδη. Όταν ο άνθρωπος ζήσει το Θεό, τότε υπερβαίνει αυτή την απόγνωση. Με τον ερχομό του στον κόσμο, ο άνθρωπος αρχίζει να διδάσκεται από πατέρα και μητέρα, αδέλφια, φίλους και δασκάλους και ιδιαίτερα από την Αγία Γραφή. Καμιά σχολή όμως, κανένα βιβλίο, έστω κύρο, δεν μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο χωρίς την καθαρή προσευχή όλου του ίνετου, με την ασκητική έντασή της, στην αναμφίβολη συνέστηση πως τον εισάκουσε ο Θεός και τον δέχτηκε στην αιωνιότητά του. Δηλαδή, δεν αποκτούμε εμπειρία του Θεού και ακόμα δεν αποκτούμε τη βεβαιότητα ότι μας δέχτηκε ο Θεός και μας συγχώρησε ο Θεός παρά μόνο δια της προσευχής, της σωστής προσευχής, της καθαρής προσευχής και όχι διαμέσου της διδασκαλίας των ανθρώπων. Μπορεί να μας το λένε οι άνθρωποι και οι κατηχητές μας και οι ιερείς μας και η ίδια η Γεωγραφή ότι έχουμε συμφιλειωθεί με τον Θεό, ότι ο Θεός μας έχει συγχωρήσει κλπ. Αλλά ο άνθρωπος δεν το ζει αυτό το πράγμα παρά μόνο αν ο ίδιος προσωπικά καθαρίσει την καρδιά του και κάνει καθαρή προσευχή. Τότε αρχίζει να το ζει και να το καταλαβαίνει αυτό. Ότι όντως είναι συγχωρεμένος, ότι όντως είναι μέσα στον Θεό και ο Θεός μέσα του. Μια τέτοια προσευχή είναι άνωθεν δόρημα. Αλλά τίποτε στη ζωή μας δεν γίνεται μόνο στα πλαίσια της Θείας Ενέργειας. Αυτή την καθαρή προσευχή βεβαίως τη δίνει ο Θεός. Αλλά τη δίνει σε αυτούς οι οποίοι κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Χρειάζεται πάντα και η ανθρώπινη συνέργεια. Πάντα αναγκαία
είναι αυτή η ανθρώπινη συνέργεια. Γιατί ο Θεός δεν επιβάλλεται σε κανένα και σε κανένα δεν δίνει αναγκαστικά με το ζόρι, θα λέγαμε, καθαρή προσευχή, ώστε να έχει εμπειρία αυτού του πράγματος που είπαμε προηγουμένως. Είναι πάντα αναγκαία και η δική μας η ανθρώπινη συνέργεια. Αυτή η θεόδοτη προσευχή τοποθετεί τον άνθρωπο ανάμεσα σε χρόνο και αιωνιότητα. Και ενώ ο άνθρωπος ζει εδώ ακόμα, σε αυτή τη ζωή, όμως υπάρχει και στον ουρανό και ζει και στον ουρανό, όπως λέγει ωραία η προσευχή, η επιστολή προς Διόγνητον, ότι το πολίτευμά μας είναι στους ουρανούς και ο νους μας είναι στον ουρανό. Να γιατί μπορούμε να πούμε πως όλοι μας ζούμε πνευματικά σε διάφορους χρόνους, εντός εισαγωγικών η φράση, έστω και αν οι ζωές μας συμπίπτουν στο ιστορικό επίπεδο. Έστω και αν ζούμε δηλαδή στον ίδιο τόπο και τις ίδιες μέρες, όμως ο καθένας ανάλογα με την μέθεξή του, με τη μέθεξη της Θείας Χάρης, ζει σε διαφορετικό χρόνο. Γι' αυτό έχουμε στην Αγία Γραφή και στα λειτουργικά κείμενα φαινομενικά παράδοξες εκφράσεις, όπως οι ακόλουθες. Εγνώκαμεν τον απαρχής. Έχουμε γνωρίσει αυτόν που υπάρχει προπάντων των αιώνων. Είμαστε εκλεγμένοι προκαταβολής κόσμου. Πριν ακόμα γίνει ο κόσμος, είμαστε εκλεγμένοι. Ήδη λάβαμε τη μέλουσα βασιλεία. Ήδη ενεπλίστημε της ατελευτήτου ζωής. Την βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσαν. Αυτό λογικά δεν στέκει, που λέμε στη Θεία Λειτουργία. Σε ευχαριστούμε τον Θεό για την βασιλεία Του την οποία μας χάρισε, την μέλουσα όμως, αυτή η οποία πρόκειται να έρθει. Αφού πρόκειται να έρθει, πώς μας την χάρισε ακόμα και τη ζούμε? Ναι, και τη ζούμε από τώρα, την προγευόμαστε και θα την πάρουμε στην πληρότητά της στο μέλλον. Υπερβαίνεται δηλαδή δια της Θείας Λειτουργίας και της καθαράς προσευχής το παρόν και ζει ο άνθρωπος και τα αγαθά του μέλλοντος. Συγχρόνως όμως δεν πάβουμε να παρακαλούμε σώσον ημάς. Σώσε μας Κύριε, γιατί είμαστε ακόμα στον παρόντα αιώνα και παραμένουμε κάτω ακόμα, παραμένουμε κάτω από την εξουσία της αμαρτίας και του θανάτου και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της πτώσης, της παλινδρόμησης προς το κακό. Όταν σε μια άμεση κοινωνία με τον προσωπικό Θεό αποκαλύπτεται ο Θεός στον άνθρωπο, έστω και εν εσόπτρο, συντελείται τότε η διάβαση στην αιωνιότητα και οι χρονικοί αιώνες τελειώνουν και φτάνουμε στα τέλη των αιώνων. Ζούμε, όπως λένε στη θεολογική γλώσσα, τα έσχατα. Τα έσχατα δεν είναι κάτι που θα ζήσουμε στο μέλλον, τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, τη Βασιλεία του Θεού, αλλά τα έσχατα τα ζούμε από τώρα. Γι' αυτό η εσχατολογία, η ορθόδοξη εσχατολογία είναι στο παρόν και όχι μόνο στο μέλλον. Αρχίζει από εδώ και επεκτείνεται στην αιωνιότητα. Όσο διαρκεί αυτή η ενέργεια της προσευχής, μέσα του ο άνθρωπος βρίσκεται έξω από το χρόνο και πέρα από την εξουσία που έχει πάνω το θάνατος. Αλλά και αυτό δεν είναι ακόμα το τέλος. Τέτοιοι είναι οι δρόμοι του Κυρίου. Στην αρχή μας αναζητεί αυτός πρώτος, ο Θεός, και μας αποκαλύπτεται χωρίς βία, αλλά και χωρίς μέτρο. Είναι αυτό που ζούμε όλοι οι άνθρωποι στην αρχή της μετάνοιάς μας. Είναι η περίοδος της χάριτος, που ο άνθρωπος εκπλήτεται από την δωρεά του Θεού και απορεί και λέγει πώς είναι δυνατόν να ζω εγώ αυτά τα πράγματα που είμαι ένας τόσο μεγάλος αμαρτωλός. Είναι ακριβώς η αρχή της πνευματικής ζωής που ο Θεός αποκαλύπτεται χωρίς μέτρο στον άνθρωπο, του δίνει πλούσια τη χάρη του και χωρίς βία. Ύστερα όμως μας αφήνει λίγο, τραβιέται λίγο, συστέλλεται η χάρις για να φανερώσουμε στην πράξη της ζωής τη γνώση που μας χαρίστηκε για το όντως όν. Με το να κάνουμε μετά και εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε για να φανερώσουμε αυτό που μας χαρίστηκε, αυτή τη γνώση του Θεού που μας δόθηκε χωρίς να κάνουμε κάτι,
τη φανερώνουμε μετά με τη ζωή της μετάνοιας, με τη ζωή της τήρησης των εντολών, συστελωμένης της χάριτος. Αυτή η κατάσταση, όταν συστέλλεται η χάρις, γεννά μέσα μας πόνο βαθύ και αγωνιώδη για το δώρο που χάσαμε. Αισθανόμαστε πως έχουμε καταποντιστεί ξανά στο σκότος και η δίψα να βρούμε το χαμένο μας πρόχνει στον αγώνα. Στη συνέχεια ο αγώνας αυτός γίνεται ασκητική επιστήμη, τέχνη, πολιτεία. Και ο άνθρωπος έτσι αγωνιζόμενος τελειοποιείται και όλο και περισσότερο στερεώνεται στην αγάπη προς τον Θεό. Ξεπεράσαμε όμως και πάλι το μέτρο, μα θα αποτολμήσουμε να πούμε ξανά πως στη ροή όλης της ανθρώπινης ιστορίας δεν υπήρξε πολιτεία πιο υψηλή, πιο τέλεια από αυτή που μας δόθηκε με το Άγιο Πνεύμα. Σήμερα όμως η θεία αυτή καλλιέργεια έγινε για τους πολλούς ακατάληπτοι, ξένοι, λησμονημένοι, χαμένοι. Έτσι, αυτά τα πράγματα τώρα που μας λέει εδώ ο πατήρ Σοφρόνιος, που λέμε εδώ, ο πολλής ο κόσμος, το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητας, τα θεωρεί πράγματα ακατανόητα, ακατάληπτα, για να μην πω και χαμένα. Δυστυχώς εκεί έχουμε φτάσει. Γιατί έχουμε χάσει τελείως τον προορισμό μας, έχουμε χάσει τελείως την υποστατική μας αρχή, θα λέγαμε. Βέβαια το κατοικό να υπάρχει, αλλά έχουμε χάσει εν πολύ στο καθομοίωση. Και βέβαια όσοι είναι βαπτισμένοι το έχουν το καθομοίωση ως δυνατότητα. Αλλά όσο ο άνθρωπος δεν το πραγματοποιεί, μένει ανενεργό μέσα του, τόσο ο άνθρωπος βιώνει μόνο τον παρόντα αιώνα, τον απατεώνα, και τον βιώνει ως κόλαση. Και δεν υπερβαίνει τα όρια του χρόνου και του χώρου να ζήσει όπως είναι και κεκλειμένος να ζήσει ως ένας μικρός θεός. Η ορθόδοξη ασκητική καλλιέργεια έχει πολλές πλευρές. Μια από αυτές είναι η μοναχική υπακοή, για την οποία μιλήσαμε παραπάνω. Θα προσπαθήσουμε να διατυπώσουμε συμπληρωματικά μερικές ουσιώδεις θέσεις για το νόημα αυτής της πτυχής της ορθόδοξης άσκησης, και με αυτό θα κλείσουμε και τη σημερινή ομιλία, γιατί έχει σημασία η υπακοή και για τους λαϊκούς χριστιανούς που ζουν στον κόσμο. Δεν είναι μόνο για τους μοναχούς η υπακοή, όπως τεξοχήν πολλές φορές το έχουμε επισημάνει, αλλά είναι οδός μιμήσεως του Χριστού, γιατί ο πρώτος που ως άνθρωπος υποτάχθηκε είναι ο ίδιος ο Χριστός. Έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου δε σταυρού. Η υπακοή, όπως και κάθε άλλη υψηλή πολιτεία, έχει πολλές βαθμίδες, ανάλογες με την πνευματική ηλικία του υποτακτικού. Και όταν ακούω τη λέξη υποτακτικός, μην πήγε ο νους σας μόνο στους μοναχούς, αλλά σε όλους μας. Γιατί ο Απόστολος Παύλος λέγει, υπακούεται αλλήλης, ο ένας να υπακούει στον άλλο. Στην αρχή η υπακοή μπορεί να έχει το χαρακτήρα μιας σχεδόν παθητικής υποχώρησης της θελήσεως ενώπιον του Πνευματικού Πατέρα, εξαιτίας της κατά Θεόν εμπιστοσύνης προς Αυτόν. Σχεδόν παθητική υποχώρηση της θέλησης μπροστά στο Πνευματικό, στην αρχή της υπακοής. Στην τελειότερη μορφή της η υπακοή είναι μια ενεργητική κίνηση του ανθρωπίνου πνεύματος που οδηγείται από την εντολή του Χριστού, ο οποίος αγάπησε άμετρα τον κόσμο. Είναι πολύ ωραίο αυτό το σημείο. Δηλαδή στην αρχή ο άνθρωπος κάνει μια παθητική έτσι υποταγή, θα λέγαμε, και λέει τι να κάνουμε, αυτό πρέπει να κάνω, θα κάνω υπακοή, ό,τι πει ο πνευματικός. Όταν όμως προκόψει ο άνθρωπος την υπακοή, δεν σκέφτεται έτσι, αλλά ενεργητικά κινείται στο να τηρήσει τις εντολές του Χριστού και ή δυνατόν να εκμεύσει, να καταλάβει και το θέλημα του πνευματικού του Πατρός και να το εκπληρώσει. Πριν ίσως καν να ακούσει από τον Πνευματικό Πατέρα την εντολή. Η στάση του έμπειρου υποτακτικού χαρακτηρίζεται από το ότι εντείνει την προσοχή και τη θέλησή του για να αντιληφθεί τη σκέψη και τη θέληση του άλλου,
και όχι μόνο του πνευματικού πατρός και το άλλο, του αδελφού, του οποιοδήποτε αδελφού. Προσπαθεί ο χριστιανός, ο προοδευμένος στην υπακοή, να συλλάβει την επιθυμία, τη σκέψη του άλλου και να του την εκπληρώσει, εκτός φυσικά αμαρτίας. Με αυτή την πράξη υπακοής, ο άνθρωπος δέχεται μέσα του νέα ζωή, πλαταίνει την καρδιά του, πλουτίζει το νου του. Η περαιτέρω εξέλιξη αυτής της εργασίας της υπακοής οδηγεί στο να αρχίζει να αισθαίνεται ο υποτακτικός την υπόστασή του στο άλλο πρόσωπο. Αυτό είναι μεγαλειώδες και είναι αυτό που ακούσαμε και σήμερα στο Ευαγγέλιο, είναι απάντες εν όσιν. Πώς γινόμαστε ένα δια της αγάπης, με το να μπαίνει η υπόσταση του ενός στην υπόσταση του άλλου, να υπάρχει αλληλοπεριχώρηση, όπως ακριβώς συμβαίνει στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, που το κάθε ένα από τα τρία πρόσωπα ζει μέσα στα δύο άλλα. Αυτό θα πει αλληλοπεριχώρηση δια της αγάπης. Και αυτό ακριβώς γίνεται δια του Χριστού, δια της Θείας Χάρης και σε εμάς τους ανθρώπους, όταν έχουμε ενεργό τη Θεία Χάρη. Και πότε έχουμε ενεργό τη Θεία Χάρη? Όταν έχουμε υπακοή. Όταν υπακούμε στον Θεό βεβαίως καταρχάς και μετά ο ένας τον άλλον. Τότε, λέει ο πατήρ Σοφρόνιος, αισθανόμαστε ο ένας να μπαίνει μέσα στον άλλον και να ζούμε αυτή την αλληλοπεριχώρηση κατ' εικόνα, θα λέγαμε, της Αγίας Τριάδος, να μπαίνει ο ένας η υπόσταση του ενός στο πρόσωπο του άλλου. Και αυτό δείχνει πως αποκαλύπτεται σε αυτόν τον ίδιο η υποστατική αρχή. Τότε ο άνθρωπος πραγματοποιεί τον προορισμό του, που είναι το καθομοίωση, να μοιάσει στον Θεό, να γίνει αγάπη δηλαδή, και να ζήσει ένα, να γίνει ένα και να ζήσει την ενότητα με τους άλλους, την πραγματική ενότητα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος γράφει: «Εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεό και τον αδελφόν αυτού μισή, ψεύτησες τη». Βλέπετε, εάν ο άνθρωπος λέει ότι αγαπάει τον Θεό και τον αδελφό του το μισή, λέει ψέματα ότι αγαπάει τον Θεό. Γιατί δεν έχει αυτή την υπακοή, δεν έχει αυτή τη μετοχή στη Θεία Χάρη, δεν έχει μπει η υπόστασή του στην υπόσταση του άλλου, άρα δεν έχει κοινωνία αληθινή με τον Χριστό. Και ταύτην την εντολή να έχουμε από αυτού, είναι ο αγαπών τον Θεό, αγαπά και τον αδελφόν αυτού. Αυτή είναι η εντολή του Θεού, αυτός που λέει ότι αγαπάει τον Θεό και προσπαθεί να αγαπήσει τον Θεό, να αγαπάει και τον αδελφό του. Αυτή είναι και η ακολουθία, ή η δομή της υπακοής. Όποιος αγαπά τον αδελφό, είναι φυσικό να επιθυμεί να εκπληρώσει το θέλημα του αγαπημένου, να ταπεινωθεί ενώπιόν του. Έτσι είναι πολύ φυσικό. Όταν αγαπάς κάποιον άνθρωπο, να του κάνεις το χατήριο, όπως λέμε, να του κάνεις τα θελήματα, εκτός φυσικά αμαρτίας. Και τότε να τον βάζεις μπροστά από σένα, πάνω από σένα. Να υποτάσσεσαι, να μπαίνεις κάτω από αυτόν, να κάνεις το θέλημά του. Και τότε φυσικά μπαίνεις σε αυτήν όλη τη διαδικασία της αληθινής υπακοής, οπότε της αληθινής αγάπης, οπότε της αλληλοπεριχώρησης. Και τότε γίνεσαι πραγματικά ένα με τον άλλον. Γιατί αποτυχάνει ο γάμος, γιατί αποτυχάνει η οικογένεια, γιατί αποτυχάνουν τα ζευγάρια? Γιατί ακριβώς δεν υπάρχει υπακοή, δεν υποτάσσεται. Ο ένας δεν τάσσεται υπό τον άλλον, γιατί δεν αγαπάει τον άλλον ουσιαστικά, αληθινά. Αν τον αγαπούσε αληθινά, θα του κάνει τα θελήματα. Εκτός φυσικά πάντα αμαρτίας, εννοείται αυτό. Λοιπόν, επειδή ακριβώς δεν τον αγαπάει αληθινά, δεν υποτάσσεται. Και ο καθένας προσπαθεί να κάνει το δικό του θέλημα, να κυριαρχήσει τον άλλον, να υπερτάσσεται το άλλο και όχι να υποτάσσεται. Οπότε διαλύεται η οικογένεια, δεν υπάρχει ενότητα. Και αν δεν υπάρχει το διαζύγιο, υπάρχει μια ζωή απομόνωσης. Ο καθένας ζει μόνος του και ας είναι στο ίδιο σπίτι. Το ίδιο και μέσα στην ενορία, το ίδιο και μέσα σε ένα ολόκληρο έθνος. Γιατί αλληλοσπαραζόμαστε πολλές φορές και έχουμε εμφύλιους πολέμους? Εμείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες. Γιατί ακριβώς δεν υποτασσόμαστε και δεν υποτασσόμαστε ένας τον άλλον, γιατί δεν αγαπάμε αληθινά ένας τον άλλον. Και ο καθένας προσπαθεί να κυριαρχήσει τον άλλον. Αν δεν ταπεινωνόμαστε στον αδελφό και δεν κάνουμε υπακοή σε έργα πάντα μικρά κατά κανόνα, τι θα σου ζητήσει ο άλλος? Κάτι πολύ μικρό, κάτι πολύ ευτελές.
Αν δεν το κάνεις αυτό, τότε πώς θα είμαστε ταπεινοί ενώπιον του Θεού και υπάκουοι σε Αυτόν στην εκπλήρωση του μεγάλου του αιώνιου θελήματος. Όταν δεν μπορείς να κόψεις το θέλημά σου στο μικρό αυτό που σου ζητάει ο αδερφός, δεν δείχνεις τη στοιχειώδη ανοχή στην αδυναμία του άλλου, πώς θα κάνεις υπακοή στον Θεό και θα εκπληρώσεις το αιώνιο θέλημά του? Πώς θα εκπληρώσουμε την εντολή «αγαπήσεις τον πλησίο σου ως εαυτόν» ή «αγαπάτε τους εχθρούς ημών»? Που είναι εντολή αυτό. Ποιους εχθρούς να αγαπήσουμε? Εδώ δεν αγαπάμε τον διπλανό μας, τον οικιακό μας, που θυσιάζεται για μας. Γι' αυτό λοιπόν η άσκηση της υπακοής είναι απαραίτητη, όχι μόνο σχετικά με τον Θεό, αλλά και σχετικά με τον πλησίον, όταν μας ζητά κατορθωτά πράγματα που δεν αντίκειται βεβαίως στο θέλημα του Θεού. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησας τους μαθητάς τη Επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέν τον αυτόν δια της ευλογίας, ότι συ ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.